Η απόδοση στους αποταμιευτές όταν τα επιτόκια στις τράπεζες ήταν 2%. Μάλιστα. Είχε βγει λοιπόν ότι ο κ. Χρυσοδουλάκης κέρδινε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου με τη μορφή κλειστής κατάθεσης. Έλεγε λοιπόν στον αποταμιευτή, τι να πας στην τράπεζα και να τα βάλεις τα λεφτά σου για 6 μήνες στην τράπεζα, φέρ' τα στο κράτος, που είναι και ο εγγυητής των τραπεζών, και θα τα αφήσεις εμένα για 2-3-5 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι θα τα αφήσεις κλειστά και δεν θα τα πειράξεις καθόλου. Και εγώ θα σε επιβραβεύσω πώς, παίρνοντας το επιτόκιο του κράτους, έχεις την εγγύηση του κράτους και επιπλέον έχεις και το ότι δεν θα πληρώσεις φόρο στο κουπόνι σου. Το 10% δηλαδή αυτό θα είναι αφορολόγητο. Αυτό λοιπόν το προϊόν δημιουργήθηκε το 2003 και χρησιμοποιήθηκε ευρέως όταν ξεκίνησε η πιστωτική κρίση στην Ελλάδα το 2009. Εκείνη την εποχή υπήρχε κρίση τραπεζών, οπότε ο κόσμος γενικά φοβόταν και τι τράπεζες ότι θα χάσει τα λεφτά του. Θυμάστε, πήγαινε όλοι στις τράπεζες και τις σκόνανε τα χρήματά του. Τι πιο σίγουρο λοιπόν να πήγαινε απευθείας να καταθέσει τα λεφτά σου στον εγγυητή των τραπεζών. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι, μόλις είχαν βγει αυτά τα ομόλογα, επί Παπαθανασίου ξεκίνησε πάλι να το πουσάρει το συγκεκριμένο προϊόν, είχαν βγει και τα πρώτα ομόλογα τα πενταετή με 6%. Του 2014 ήταν η λήξη. Πήγαν λοιπόν οι Έλληνες οι οποίοι φοβόντουσαν τις τράπεζες απευθείας στο κράτος. Και φεύγανε από την κατάθεση για ασφάλεια, έτσι, να πάνε στον εγγυητή. Τώρα τι έχει γίνει μετά από όλα αυτά. Λοιπόν, όλα λοιπόν αυτά τα ομόλογα που βγήκαν το 2009 και το 2010, όσο καιρό έβγαζε η Ελλάδα λοιπόν ομόλογα, πουλιούντουσαν και πουλιούνται ακόμα και τα έντοκα τώρα, πουλιούνται στο αποταμιευτικό κοινό με τη μορφή αυτή. Τώρα τι έγινε. Όλα λοιπόν αυτά τα ομόλογα, μαζί με τα ομόλογα των τραπεζών και των ταμείων, τα μπήκαμε στην ίδια ακριβώς μηχανή του κυμά και έγινε το κούρεμα. Για τα δικά μας τα ομόλογα, ο κύριος Βενιζέλος. Τέσσερις ιδιωτικές τράπεζες. Ναι, τι είπατε. Ο κύριος Βενιζέλος, λοιπόν, για τα δικά μας τα ομόλογα, έλεγε συγκεκριμένα πριν το PSI ότι τα φυσικά πρόσωπα που εμπιστεύτηκαν το κράτος σε αντιδιαστολή με αυτούς που εμπιστεύτηκαν μια τράπεζα δεν έχουν απολύτως τίποτα να φοβηθούν και δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση. Τελικά δεν έγινε αυτό. Όχι, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Εμείς βρεθήκαμε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Σε ποσοστό πώς έχετε χάσει από τα χρήματα που έχετε χάσει? Είναι σε ονομαστική αξία, είναι 53,5%. 53,5%. 53,5% σε ονομαστική αξία. Αλλά τα ομόλογα που μας έχουν δώσει είναι το 15% λήγει σε 2 χρόνια και το υπόλοιπο 31,5% λήγει σε 30 χρόνια. Το 2043. Το 70%. Έχουν χάσει το 70%. Σε παρούσα αξία. Το 80% λέει ο κ. Ζούκας. Σε παρούσα αξία είναι 80% η ζημιά. Δηλαδή 15% είναι αυτό που παίρνουμε στα 2 χρόνια και τα υπόλοιπα, το 31,5% αξίζει αυτή τη στιγμή περίπου 5%. Είναι στην ιστορία της Ελλάδας. Εγκληματίες χειρολεκτικά. Και μετά τις 4 τράπεζες δεν τις κουρέψαν τα ομόλογα. Όχι μόνο αυτό, να σου πω και κάτι.